22 πια Οκτωβρίου 2023, βρισκόμαστε πια στην 16η, αρχή της 16ης ημέρας του πολέμου, του πολέμου που το Ισραήλ μάχεται για την επιβίωσή του, αυτό που λέμε του πολέμου των σιδερένιων σπαθιών, Χαρβότ Μπαρζέλ, όπως το προκαλεί το Ισραήλ, και μιλάμε για ένα πόλεμο επιβίωσης εναντίον της Ισλαμικής φανατικής τρομοκρατίας που στήχησε στον εβραϊκό λαό, στο Ισραήλ, πάνω από 1.400 νεκρούς δολοφονημένους μετά την Ισλαμική τρομοκρατική εισβολή της Χαμάς μέσα στο Ισραήλ, χιλιάδες τραυματίες και εκατοντάδες ομήρους. Και εδώ πέρα να πούμε κάποια πράγματα τα οποία γίνονται τις τελευταίες ακριβώς 24 με 48 ώρες. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για κάποια παιχνίδια προπαγάνδας που παίζονται από την πλευρά των τρομοκρατών. Υπάρχει το ένα θέμα ότι η Χαμάς απελευθέρωσε 2 γυναίκες Ισραηλινές τις τελευταίες ώρες. Μία μητέρα και μία κόρη, η κόρη 18 χρονών, η μητέρα γύρω στα 40, κάπου εκεί, γύρω σε ηλικία. Αλλά αυτές οι γυναίκες δεν είναι απλά Ισραηλινές, έχουν αμερικανική υπηκότητα. Και είναι θέμα ότι ίσως ο Biden και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάνουν και τις δικές τους κινήσεις και πιέσεις προς τη Χαμάς για να απελευθερώσει αυτές τις 2 ομήρους. Πρώτα απ' όλα, ως ένα σημείο, ευτυχώς που απελευθερώθηκαν και αυτές. Από την άλλη όμως πλευρά, ακούστηκε ότι γι' αυτό το λόγο δόθηκε στη Χαμάς ή δόθηκε γενικά στη Γάζα να μπουν κάποια φορτηγά με και καλά φαρμακευτικό ανθρωπιστικό υλικό. Βγήκε μετά το New York Times και είπε ότι αυτά τα συγκεκριμένα φορτηγά δεν ελέγχτηκαν, δεν αφήσαν να τα ελέγξει το Ισραήλ για να δει αν περιέχουν επίσης όπλα μέσα. Και εδώ είναι κάτι άλλο επίσης προσεκτικό που πρέπει να το πούμε αυτό. Όταν κάνεις τέτοιες συμφωνίες και συνθηκολογήσεις με τρομοκράτες, φωνιάδες, σαν τη Χαμάς, πρέπει να ξέρεις ότι έχεις χάσει ήδη από την αρχή το παιχνίδι. Δεν γίνεται να κάνεις συμφωνία με τη Χαμάς. Δεν γίνεται να κάνεις συνθήκη ή συνθηκολόγηση με τη Χαμάς. Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί εντελώς. Αυτό κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν στη Δύση ακόμα, όπως στην Αμερική κτλ. Να πω και το εξής. Πρώτα σου λένε, ό,τι μπαίνει μέσα θα πάει στους αμάχους. Ναι, μεν καλά, αυτά λέγονται, πώς τα λένε, για τα χαρτιά. Στην ουσία του πράγματος όλοι ξέρουν ότι ό,τι μπαίνει τώρα σήμερα μέσα στη Γάζα, τα παίρνει πρώτα απ' όλα η Χαμάς. Δεν τα δίνει ούτε καν στους αμάχους. Ένα αυτοκρατούμενο. Και δεύτερον, και οι άμαχοι ακόμα, ένα μεγάλο κομμάτι των αμάχων μέσα στη Γάζα είναι υπέρ της Χαμάς 100%. Μπορεί με να φοβούνται τη ζωή τους, αλλά υποστηρίζουν τη Χαμάς. Η Χαμάς είναι οι ίδιες τους οικογένειες. Επομένως, κάποιοι από αυτούς και θελημένα μπορεί να τα δώσουν στη Χαμάς. Μπορεί κάποιοι από αυτούς, ακόμα και αν δεν θέλουν οι ίδιοι, θα τους πιέσει η Χαμάς. Έτσι κι αλλιώς θα περάσουν ό,τι μπαίνει μέσα στην Γάζα σήμερα, από την πλευρά της Αιγύπτου, από την πλευρά του ΟΗΕ, από την πλευρά δεν ξέρω ποιον, των Αμερικάνων. Για καλά η ανθρωπιστική βοήθεια, βασικά είναι βοήθεια στους δολοφόνους των Εβραίων. Είναι βοήθεια στους τρομοκράτες που οι οποίοι μετά το Ισραήλ θα σφάξουν την Δύση. Εντάξει, γι' αυτό όχι τυχαία το Ισραήλ ακολουθεί σήμερα μια τακτική που σου λέει πρέπει για να καταστραφεί η Χαμάς, για να καταστραφεί η Ισλαμική φανατική τρομοκρατία στη Γάζα και για να βασιλέψει στο μέλλον αληθινή ειρήνη μεταξύ Εβραίων και Αράβων και μεταξύ Δύσης και Αράβων, πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε σκληροί και αμήλικτοι στον πόλεμο αυτό εναντίον της φανατικής Ισλαμικής τρομοκρατίας. Και για να διαλύσεις μια τρομοκρατία τέτοια, η οποία στηρίζεται σε μια τρομοκρατική κοινωνία, πρέπει πρώτα απ' όλα να φτάσεις στην κοινωνία σε ένα σημείο τέτοιο που η ίδια να καταλάβει ότι πρέπει να πληρώσει τίμημα βαρύ για την υποστήριξή της σε αυτήν την τρομοκρατία, έτσι ώστε η ίδια να καταλάβει το λάθος της με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και να εγκαταλείψει την Ισλαμική τρομοκρατία, γιατί θα έχει πραγματικά να χάσει κάτι σοβαρό. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο δυτικός κόσμος και νομίζει ότι ακόμα μιλάμε και ότι ακούω διάφορους που σου λένε «Μα λύσε το πρόβλημα με διπλωματία».
να βασιλέψει η ειρήνη. Και, τέτοις, πώς το λένε, και τέτοια σλόγγαν, τα οποία ακούγονται ωραία και καλά, αλλά είναι εντελώς εκτός της πραγματικότητας στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα. Λοιπόν, για να, το αντίθετο μάλιστα, για να γίνει αληθινή ειρήνη και όχι ανακοχή, γιατί το Ισραήλ, όλα τα λάθη που έκανε το Ισραήλ μέχρι τώρα είναι ότι ακριβώς ακολουθούσε αυτή τη δυτική νοοτροπία του στυλ «δώσ' τους κάτι και θα κάνουν λίγο ηρεμία, θα καθίσουν λίγο ήσυχα στα αυγά τους και θα περάσουμε ήρεμα για ακόμα 1-2 χρόνια». Και αυτοί εξοπλιζόντουσαν όλη την ώρα μέχρι το επόμενο χτύπημα. Και κάθε φορά το επόμενο χτύπημα είναι ακόμα πιο δυνατό και ακόμα πιο δυνατό και ακόμα πιο δυνατό. Και χάνονται όλο και περισσότερο ζωές αθώων πολιτών του Ισραήλ και της Δύσης γενικότερα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν πρόκειται να υπάρξει αληθινή ειρήνη και δεν πρόκειται να υπάρξει διπλωματία με φανατικούς Ισλαμιστές. Το φανατικό Ισλάμ πρέπει να εξοντωθεί από τη ρίζα του. Αν δεν εξοντωθεί από τη ρίζα του, ακόμα και αν ο πόλεμος είναι, πώς το λένε, πάρει αρκετό καιρό, δεν πρόκειται να δοθεί αληθινή λύση, πρώτα απ' όλα για την επιβίωση όχι μόνο του Ισραήλ, την επιβίωση της Δύσης μπροστά στις ορδές του φανατικού Ισλάμ που έχουν ήδη εισχωρήσει μέσα στη Δύση. Okay. Επομένως, ως ένα σημείο, γιατί τα λέω αυτά, γιατί ναι μεν καλό να γίνονται κινήσεις για να απελευθερώνονται όμηροι που έχουν πιαστεί από τη Χαμάς, από τους τρομοκράτες της Χαμάς, αλλά γι' αυτό το λόγο οι κινήσεις αυτές πρέπει να είναι άλλου στυλ. Όχι υποχωρήσεις και όχι Θεός φυλάξει να τους δώσουμε ό,τι θέλουν. Αυτοί θέλουν μετά να τους απελευθερώσουμε τρομοκράτες, όπως κάνανε με τον στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ που απελευθερώσανε τόσους πολλούς τρομοκράτες και τελικά αυτοί οι τρομοκράτες είναι που οργανώσανε σήμερα όλη αυτή την τρομοκρατική τεράστια επίθεση εναντίον του Ισραήλ. Η λύση δεν είναι να απελευθερώσουμε τρομοκράτες, η λύση δεν είναι ανακοχή μαζί τους, με τους τρομοκράτες, η λύση δεν είναι για να απελευθερωθούν ακόμα και οι όμηροι. Δεν είναι να τους δώσουμε κομμάτι γης της πατρίδας μας ή οποιαδήποτε άλλη υποχώρηση, οικονομική υποχώρηση, οτιδήποτε άλλο. Η λύση είναι μία. Για να πιέσεις τους τρομοκράτες τώρα να απελευθερώσουν τους δικούς σου ομήρους, τα δικά σου παιδιά, τα δικά σου βρέφη, τα δικά σου μωρά, τις δικές σου γυναίκες που κρατάνε στα χέρια τους, πρέπει να τους πεις το εξής. Πρώτα απ' όλα, η ηγεσία της Χαμάς. Η ηγεσία. Δεν μιλάω τώρα για τους απλούς τρομοκράτες, η ηγεσία. Η ηγεσία, η αφρόκρεμα της Χαμάς. Οι οικογένειές τους πρέπει να πιαστούν όμοιροι από την πλευρά του Ισραήλ. Εχμάλωτοι πολέμου. Να τους πεις το εξής. Μέχρι να απελευθερώσετε τους ομηρούς, τα δικά σας παιδιά, οι δικές σας γυναίκες, οι δικοί σας συγγενείς, οι δικοί σας πατέρες και μητέρες, των αρχηγών της Χαμάς, της ανώτατης εξουσίας της Χαμάς, θα βρίσκονται σε κίνδυνο. Αν τολμήσετε να σκοτώσετε κάποιον δικό μας, να δολοφονήσετε κάποιο δικό μας παιδί, κάποιο δικό μας, κάποια δικιά μας γυναίκα, θα περνάμε και εμείς στην εκτέλεση. Ένα προς ένα ή ένα προς δύο, δεν ξέρω τι. Πρέπει να είμαστε σκληροί και αμήλικτοι μπροστά τους. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Ο Ισλαμιστής τρομοκράτης καταλαβαίνει εκεί που τον πονάει. Και υπάρχουν πράγματα που τον πονάνε. Γιατί αν κοιτάξετε να δείτε, η αφρόκρεμα των Ισλαμιστών τρομοκρατών, η ηγεσία τους πάντα, φανατίζει τις μάζες, στέλνει τις μάζες να σκοτωθούν, εναντίον των απίστων, αλλά οι ίδιοι οι ηγέτες, οι αρχηγοί, τις περισσότερες φορές αυτοί και οι οικογένειές τους ζουν ζωή και κότα. Ζουν ζωή και κότα. Πού? Στο Κατάρ, σε διάφορες άλλες χώρες που τους περιθάπτουν. Καταλαβαίνετε? Εδώ είναι λοιπόν τώρα κίνηση του Ισραήλ, αν μπορεί να το κάνει αυτό με τη βοήθεια του Θεού, πώς το λένε, με τις μυστικές του υπηρεσίες, να καταφέρει να αρπάξει αυτούς τους συγκεκριμένους συγγενείς, που είναι ας πούμε, πώς το λένε, οι πιο αγαπημένοι των συγκεκριμένων ανώτατων ηγετών της Χαμάς, για να τους χρησιμοποιήσει ως ατού, μπροστά στους τρομοκράτες για να απελευθερώσει τους δικούς μας ομήρους. Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος φυσικά είναι διαμέσου της, πώς το λένε, της επιχείρησης διάσωσης τους διαμέσου, πώς το λένε, όπως επιχείρηση του Εντέπε. Του Εντέπε. Στην Ουγκάντα, θυμάστε τότε, πώς το λένε, στέλνεις στο στρατό, στέλνεις τις δυνάμεις τις ειδικές
και απελευθερώνεις τους ομήνους για τον όπλον. Αυτό. Όχι όμως υποχώρηση μπροστά στους τρομοκράτες. Τώρα, πόσο μάλλον όταν οι τρομοκράτες της Χαμάς προσπαθούν τώρα με τέτοιες ψευτοκινήσεις να το παίξουν ότι είναι αυτοί οι ανθρωπιστές μπροστά σε μια παγκόσμια κοινή γνώμη, που ναι, μεν ένα κομμάτι της στη Δύση έχει ξυπνήσει, ένα άλλο όμως κομμάτι της συνεχίζει και κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Εντάξει, και κάνει ακόμα τις αποστάσεις βάζοντας τη Χαμάς και το Ισραήλ και καλά στην ίδια θέση, θεός φύλαξη. Πάμε όμως και ακόμα σε ένα παιχνίδι προπαγάνδας που παίζεται τις τελευταίες ημέρες και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, ιδιαίτερα στο θέμα της Ελλάδας, είναι ότι και καλά βγήκε μια μούφα είδηση, ένα fake news, ότι το Ισραήλ χτύπησε Ελληνοορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Όπου εκεί λέει ήταν λέει, άμαχος πληθυσμός κρυμμένοι και το Ισραήλ τους χτύπησε και σκοτώθηκαν λέει 18 και τι δεν ξέρω πόσοι και το Ισραήλ το κακό που χτύπησε την εκκλησία, την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτός ο μύθος φυσικά διαδίδεται από τους ψευτοπαλαιστίνιους τρομοκράτες, από την Χαμάς και από τους διάφορους άλλους οπαδούς τους. Ελάτε όμως που είναι εντελώς μούφα, είναι εντελώς μύθος. Το Ισραήλ δεν χτύπησε καμία εκκλησία τέτοια. Αυτό που έγινε είναι η πραγματικότητα είναι ότι ένα διπλανό κτίριο όπου υπήρχαν τρομοκράτες Ισλαμιστές χτυπήθηκε. Okay, διπλανό κτίριο χωρίς όμως η εκκλησία να πάθει το παραμικρό. Το παραμικρό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σήμερα φαίνεται ότι βγαίνουν ας πούμε βίντεο μέσα στην εκκλησία που κάνουν ακόμα και τώρα προσευχές μέσα στη συγκεκριμένη εκκλησία. Ενώ υποτίθεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα διαδίδεται ότι η εκκλησία αυτή του Αγίου Πορφυρίου δεν υπάρχει ή έχει καταστραφεί. Και το χειρότερο ακόμα, βγαίνει από ό,τι κατάλαβα το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων της Ιερουσαλήμ και διαμαρτύρεται για έγκλημα πολέμου. Ότι το Ισραήλ κατέστρεψε επίτηδες δήθεν αυτή την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία στη Γάζα. Και μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει ούτε το Πατριαρχείο να έχει ζητήσει συγγνώμη ότι διαδίδει fake news των τρομοκρατών. Ούτε έχουμε ακούσει τα διάφορα αυτά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα να έχουν ζητήσει συγγνώμη ότι διαδίδουν fake news της Χαμάς και των Ισλαμιστών φωνιάδων. Okay? Βέβαια, το έχω πει και άλλες φορές, στο παρελθόν δυστυχώς οι ηγεσίες σήμερα του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου της Ιερουσαλήμ κάνουν αντιισραηλινή προπαγάνδα εδώ και αρκετά χρόνια, τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς, και η αποκορύφωση φτάνει και πια και σήμερα, αλλά πρέπει να. Πώς το λένε, να δείχνουμε τα ψέματά τους προς τα έξω για να είμαστε αληθινοί. Το Ισραήλ δεν χτυπάει εκκλησίες, πώς το λένε, ελληνοδόξες εκκλησίες χωρίς λόγο, δεν χτυπάει νοσοκομεία χωρίς λόγο, δεν χτυπάει σχολεία χωρίς λόγο. Και να πω και το άλλο επιπλέον. Και εδώ το Ισραήλ πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε αυτά. Το Ισραήλ έχει δώσει τελεσίγραφο στους αμάχους της Γάζας, που ένα κομμάτι των αμάχων είναι κομμάτι των τρομοκρατών παρεμπιπτόντος, είναι η οικογένεια των τρομοκρατών, να φύγουν. Να φύγουν από τις εμπόλεμες περιοχές. Αν αυτοί γίνονται σε ανθρώπινη ασπίδα, σε τρομοκράτες, οι οποίοι τρομοκράτες της Χαμάς, οι φωνιάδες αυτοί που σφάξανε γυναικόπαιδα πριν 16 ημέρες, για όποιον δεν θέλει να ξεχνάει, εντάξει, που σφάξανε τον χειρότερο τρόπο γυναικόπαιδα. Και θα σας πω και μια ιστορία για να καταλάβουμε γιατί πρόκειται, εντάξει. Αυτοί οι φωνιάδες, αυτοί οι τρομοκράτες, αυτοί οι δολοφόνοι, αυτοί οι άναντροι, πώς το λένε, επίτηδες χτυπάνε. Πρώτα απ' όλα βρίσκουν μέρη για να κρύβουν τους τρομοκράτες τους, τα όπλα τους, τους πυράβλους τους, που τους ρίχνουν μάλιστα και στο Ισραήλ, βρίσκουν πάντα μέρη τέτοια. Νοσοκομεία, σχολεία, νεκροταφεία, πώς το λένε, εκκλησίες, τζαμιά, επίτηδες. Επίτηδες για να σου λέει αν το Ισραήλ περάσει, πώς το λένε, αναγκαστεί να το χτυπήσει, μετά θα λέμε να οι κακοί Εβραίοι, να το κακό Ισραήλ που χτυπάει τους κακούς μουσουλμάνους, τους άμαχους μουσουλμάνους και τους άμαχους χριστιανούς. Που μιλάμε εντελώς για τεράστιο ψέμα. Τη στιγμή που το Ισραήλ, κατά τη δική μου γνώμη, λαθασμένα κάνει αμέτρητες προσπάθειες να μην να χτυπήσει όσο λιγότερο από αυτό τον εχθρό. Από τον πώς το λένε, από τους άμαχους ενός εχθρού που αυτοί οι άμαχοι, αμήν τι άλλο, βοηθούν την τρομοκρατία και συνεχίζουν να είναι η ανθρώπινη ασπίδα στην τρομοκρατία, τις περισσότερες φορές με τη θέλησή τους, άλλες φορές και άθελά τους, αλλά ή με το ζόρι, αλλά συνήθως μερικές φορές, πώς το λένε, και με τη θέλησή τους.
Και αυτό το Ισραήλ πρέπει να βγάλει, πώς το λένε, τα γάντια, να τα πετάξει, να είναι εντελώς, πώς το λένε, σκληρό και να πει στον δυτικό κόσμο το εξής. Εμείς δώσαμε την προειδοποίηση. Από εδώ και στο εξής δεν ευθυνόμαστε για κανέναν. Για κανέναν. Ό,τι χτυπηθεί, χτυπηθεί. Τη στιγμή που εμείς έχουμε πει, παιδιά, φύγετε και εσείς δεν φεύγετε, δικό σας, πώς το λένε, το αίμα στο κεφάλι σας. Αυτό. Γιατί το Ισραήλ βασικά πρέπει να πει το εξής. Η ζωή των πολιτών μου, Εβραίων και μη Εβραίων, παρεπιπτόντως, ακόμα και Αράβων φυσικά Ισραηλινών και Μουσουλμάνων επίσης που ζουν στο Ισραήλ, η ζωή των πολιτών μου έρχεται πάνω από όλα. Μετά η ζωή των τρομοκρατών, μετά η ζωή του εχθρού. Εντάξει, τι μιλάμε πια για πόλεμο. Δεν μιλάμε απλά για επιχείρηση, μιλάμε για πόλεμο. Σε έναν πόλεμο δεν κάνεις, πώς το λένε, δεν σκέφτεσαι δύο και τρεις φορές να μην χτυπήσεις τον εχθρό. Τη στιγμή που τον έχεις ήδη προειδοποιήσει, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών σου, τη ζωή των στρατιωτών σου. Οκ, πάμε όμως παρακάτω. Ούτε οι Αμερικάνοι κάνουν κάτι τέτοιο φυσικά όταν χτύπησαν το Ιράκ και το Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου, αν θυμάστε. Η Αμερική όταν μπήκε μέσα στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, τα έκανε όλα λαμπόγιαλο. Και με το δίκιο της. Η Ρωσία όταν αντιμετώπιζε τους τσετσένους τρομοκράτες, τα έκανε όλα εκεί επίσης λαμπόγιαλο και με το δίκιο της. Έτσι κάνει ένα σοβαρό κράτος που σκέφτεται πρώτα απ' όλα υπέρ της λογικής, υπέρ της αληθινής ηθικής και όχι υπέρ, πώς το λένε, για να μην κλαίγεται η κουτσή μαριά της αριστεράς που κλαίγονται μόνο όταν σφάζονται ισλαμιστές τρομοκράτες και όχι φυσικά όταν σφάζονται οι απλοί αθώοι πολίτες της Δύσης, είτε στο Ισραήλ, είτε στη Δύση, είτε οπουδήποτε άλλο στην Αμερική κτλ. Να θυμίσουμε επιπλέον και ότι είναι αυτός ο άμαχος πληθυσμός που μοιράζει κατά ύφια και μπακλαβάδες και χαίρεται και κάνει πάρτι όταν δολοφονούνται Εβραίοι, όταν έγινε ό,τι έγινε στο νότιο Ισραήλ πριν 16 μέρες, είναι και όταν μοίραζε επίσης, πώς το λένε, γλυκά, όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Τώρα να συνεχίσω και να πω ένα εδώ πέρα ένα παράθυρο για να μην ξεχνάμε. Μια παρένθεση, μην ξεχνάμε γιατί τρομοκράτες πρόκειται, γιατί φωνιάδες πρόκειται. Μέσα σε... Έχω πει ήδη ότι όταν μπήκα στα κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ και σφάξανε με τέτοιο ανελαίητο τρόπο γυναικόπαιδα, άντρες, γυναίκες, παιδιά, μωρά. Μίλησα για τα αποκεφαλισμένα μωράκια και ότι κάψανε ζωντανά παιδιά που τα δέσανε και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι γνωστά δυστυχώς και οι ίδιοι, ένα μεγάλο κομμάτι από τα εγκλήματά τους, τα ιδεχτή εγκλήματά τους, οι ίδιοι τα τραβούσαν σε βίντεο. Εντάξει, διακούμε σήμερα την ψευτοπαλαιστινιακή διοίκηση του Μαχμούτ Αμπάς, του Αμπού Μάζεν, την άλλη αυτή τρομοκρατική, πώς το λένε, διοίκηση, να βγαίνει και να λέει ότι όλα αυτά είναι μύθοι των Εβραίων και μύθοι των Σιωνιστών και μύθοι του Ισραήλ. Εντάξει, γιατί ακούσαμε και αυτό στην επίσημη και καλά τηλεόραση της ψευτοπαλαιστινιακής διοίκησης. Τον δίθεν, ας πούμε, μετριοπαθών της Φάταχ και του Αμπού και του Μαχμούτ Αμπάς, του αρχιτρομοκράτη Μαχμούτ Αμπάς. Οκ. Λοιπόν, σε ένα από αυτά τα σπίτια που μπήκανε μέσα και ψάχνανε να βρουν, ας πούμε, και τον παραμικρό Εβραίο για να δολοφονήσουν. Βρήκαν δυστυχώς, πώς το λένε, δύο γονείς δεμένους πισόπλατα, που τους είχαν πια δολοφονήσει, και απέναντί τους ακριβώς ένα κοριτσάκι 6 χρονών και αυτό δεμένο πισόπλατα, και αυτό δολοφονημένο, στεκόντως το παιδί απέναντι από τους γονείς, τα πτώματά τους, να το πούμε πιο συγκεκριμένα. Και δυστυχώς που το λέω αυτό, γιατί βρήκανε το συγκεκριμένο αυτό κοριτσάκι, πώς το λένε, κατακρουργημένο. Δηλαδή πριν το δολοφονήσουν, κατά πάσα πιθανότητα μπροστά στα μάτια των γονιών του, και δολοφονήσουν μετά και τους γονείς του. Πώς το λένε, κατακρεούργησαν αυτό το παιδί. Μπροστά στα μάτια, το βασάνισαν δηλαδή μέχρι θανάτου, μπροστά στα μάτια των γονιών του. Και δεν θέλω να μπω συγκεκριμένα τι του κάνανε, γιατί είναι τόσο φρικιαστικά τα πράγματα. Τη στιγμή μάλιστα που φάνηκε ότι
οι τρομοκράτες την ίδια ώρα της Χαμάς που το κάνανε αυτό, και οι κάτοικοι της Γάζας που επίσης μπήκαν και κάνανε αυτά τα εγκλήματα, καθόντουσαν και τρώγανε το φαγητό που είχε το χειορτινό φαγητό που ήταν να το φάει η οικογένεια, γιατί εκείνη την ημέρα ήταν ακριβώς ήτανε η γιορτή του Σιμχά Τωρά, η εβραϊκή γιορτή του Σιμχά Τωρά. Και τρώγανε το φαγητό της οικογένειας, ακριβώς αυτό στην τραπεζαρία και το σαλόνι της οικογένειας. Αυτό είναι το φανατικό Ισλάμ. Αυτό είναι το φανατικό Ισλάμ. Και αυτό το φανατικό Ισλάμ σήμερα κάποιοι υποστηρίζουν από την αριστερά παγκοσμίως. Για να καταλαβαινόμαστε. Εντάξει. Και με ένα τέτοιο φανατικό Ισλάμ δεν γίνεται καμία ειρήνη. Απαγορεύεται να γίνει καμία ειρήνη. Δεν πρόκειται να υπάρξει της κάτους καμία ειρήνη, ούτε καμία διπλωματία. Χρειάζεται να εξολοθρευτεί από τη ρίζα του. Δεν ξέρω αν το Ισραήλ το κάνει τώρα. Μακάρι να το κάνει τώρα. Αλλά γενικότερα μιλώντας, το εβραϊκό έθνος στο Ισραήλ στην πλειοψηφία του έχει καταλάβει. Πρέπει να εξολοθρευτεί το φανατικό Ισλάμ. Αργά ή γρήγορα πρέπει όμως να εξολοθρευτεί. Και όχι μόνο να εξολοθρευτεί, αλλά οποιοδήποτε τολμά να υποστηρίζει τους φανατικούς Ισλαμιστές, οποιοδήποτε ομάδας, πρέπει να πεταχτεί έξω από τη γη του Ισραήλ εντελώς. Και κατά τη δική μου γνώμη και έξω από όλη τη Δύση εντελώς. Που πρέπει να σταλθούν στα 22 τους αραβικά Ισλαμικά κράτη, ιδιαίτερα σε εκείνα τα αραβικά κράτη και τα Ισλαμικά κράτη που τους υποστηρίζουν ακόμα και που τους δίνουν πλάτες, οικονομικές, πολιτικές, διπλωματικές, στρατιωτικές. Ιράν, Κατάρ, Ιεμένη και ούτω καθεξής διάφορα τέτοια κρατήδια, εκεί πρέπει να σταλθούν. Εκεί. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και επιπλέον, και ενώ μέσα σε αυτές τις δύο ημέρες οι πύραυλοι συνεχίζουν και πέφτουν από την Γάζα προς το νότιο Ισραήλ και το κεντρικό Ισραήλ, από το βορρά η Χεζμπολά συνεχίζει να μπαίνει περισσότερο όλο και περισσότερο στον πόλεμο, τώρα ρίχνει και ιδιαίτερους πυράβλους εναντίον αντιραματικούς πυράβλους. Το Ισραήλ χτυπάει κάποιους στόχους, συνεχίζει να χτυπάει την Γάζα αεροπορικό, συνεχίζει να χτυπάει στόχους στο Λίβανο, τη Χεζμπολά. Τώρα χτύπησε και στόχους και άλλους στόχους στη Συρία, σε διάφορες πηγές που είναι εκεί η Χεζμπολά και η Χαμάς μέσα στη Συρία. Και στη φάση ακριβώς που βρισκόμαστε, για πρώτη φορά επίσης χτυπάει αεροπορικός και ένα τζαμί στην Τζενίν. Στην Τζενίν, στη δυτική όχθη, στην Ιουδαία και Σαμαρία, όπου στο τζαμί αυτό ήταν ομάδα τρομοκρατών, κατά πάσα πιθανότητα της Φάταχ, οι οποίοι προετοιμαζόντουσαν να κάνουν τρομοκρατική επίθεση μεγάλη μέσα στο Ισραήλ, από τη δυτική όχθη μέσα στο υπόλοιπο Ισραήλ. Και το Ισραήλ για πρώτη φορά, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση του πολέμου, χτυπάει κατευθείαν αυτό το συγκεκριμένο τζαμί που ήταν άντρο τρομοκρατών. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Πραγματικά, κάθε μέρος που οι τρομοκράτες βρίσκουν, πώς το λένε, μέρος και καλά προστασίας για να κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις, όποιο και είναι αυτό το μέρος, όποιο και είναι αυτό το μέρος, αν οι τρομοκράτες είναι εκεί μέσα και καλύπτονται, πρέπει από εδώ και στο εξής να αυτό το μέρος να γίνεται οικόπεδο. Εντελώς. Εντάξει. Δηλαδή, μου γνώμη, όλη η Γάζα πρέπει να γίνει φυσικά οικόπεδο. Οποιοσδήποτε Άραβες δίνει, πώς το λένε, οι μουσουλμάνους Ισλαμιστής, πώς το λένε, πάει να χτυπήσει Εβραίους σε όλο το Ισραήλ, είτε στη Δυτική Όχθη, είτε στην Ιουδαία Σαμάρια, Γάζα, από το Βορρά, στο Λίβανο κτλ. Οπουδήποτε μέσα στο Ισραήλ, στο υπόλοιπο, οπουδήποτε στην Γαλιλαία, στην Έγκεφ, οποιοσδήποτε τολμά. Μπαμ και κάτω, αυτό πρέπει. Μπαμ και κάτω. Εντάξει, αμήλικτοι. Μπροστά τους πρέπει να είμαστε και κάτι άλλο περισσότερο. Και όσοι τους υποστηρίζουν διαμέσου του TikTok, διαμέσου του Facebook, διαμέσου του Twitter, διαμέσου του διαδικτύου, πρέπει να συλλαμβάνονται και μετέπειτα να απελάσσονται. Να πετάγονται έξω από τη γη του Ισραήλ. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλό. Οποιοσδήποτε σηκώνει πέτρα να πετάξει, τον πυροβολούν για πρώτη φορά. Μπαμ και κάτω, όπως κάποτε το κάναμε τη δεκαετία του 80, και έτσι πρέπει να γίνεται γενικότερα. Και τώρα συμβάλλουν διάφορους που γράφουν διάφορα πράγματα, αλλά δεν μόνο να τους συλλάβεις, πρέπει μετέπειτα και να τους απελάσεις. Λοιπόν, τώρα, να συνεχίσουμε. Επίσης, βλέπουμε την Ισλαμική Τρομοκρατία να χτυπάει και άλλους να χτυπάει γενικότερα στον κόσμο. Είχαμε μια δολοφονία μιας Εβραίας
η οποία ήταν, είχε σχέση με το Κογκρέσο, από ό,τι κατάλαβα, στην Αμερική, στις Αμέσως Πολιτείες της Αμερικής. Ήταν μάλιστα πρόεδρος μιας, νομίζω, ρεφορμιστικής συναγωγής στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πρόεδρος, έτσι, πρόεδρος, κάτι τέτοιο. Και η συγκεκριμένη ήταν, ας πούμε, πώς το λένε, μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, δηλαδή liberal, εντάξει, ακροαριστερή liberal, η οποία μάλιστα είχε και, πώς το λένε, έκανε και ομάδες για συμφιλίωση μεταξύ Εβραίων και Ισλάμ. Εντάξει, αυτή λοιπόν ήταν και τη σφάξανε έξω από το σπίτι της, τη μαχαιρώσανε και τη σφάξανε και τη βήκαν το πτώμα της, δολοφονημένη έξω από το σπίτι της, Samantha Wall είναι το όνομά της, ακόμα μία, πώς το λένε, αριστερή Εβραία, η οποία δυστυχώς πλήρωσε με το δικό της αίμα την ηλίθια αυτήν ιδέα ότι πρόκειται να γίνει ειρήνη με το φανατικό Ισλάμ. Αιωνία η Άγια Μαρτυρική Μνήμη της, ήθε ο Κύριος να κατοικηθεί το αίμα της, Ασέμ Ικόμ Νταμά. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε επίσης ότι οι Ισλαμιστές δεν ξεχωρίζουν ανάμεσα σε αριστερούς Εβραίους, τους χρησιμοποιούν μεν για να πολεμά τον εβραϊκό έθνος, ανάμεσα σε αριστερούς Εβραίους, δεξιούς Εβραίους, πιστούς Εβραίους, μη πιστούς Εβραίους. Δεν κάνουν καμία, πώς το λένε, για αυτούς, όπως και για τους Ναζί, όπως και για κάθε αντισημίτη, ο εχθρός τους είναι όλος ο εβραϊκός λαός, ανεξαρτήτως αν είσαι Ισραηλινός, επίσης Αμερικάνος, Γάλλος, Πορτογάλος, Εβραίος. Αλλά μετέπειτα, όπως λέμε, μετά τη σειρά των Εβραίων θα έρθει και η σειρά των Χριστιανών και ήδη το κάνουν αυτό, δυστυχώς. Να πω εδώ πέρα και κάτι άλλο επίσης που γίνεται. Χθες το βράδυ κατά τα μεσάνυχτα, σκάει εκρηκτικός μηχανισμός κάποια μέτρα κοντά στην Ισραηλινή πρεσβεία στη Λευκωσία στην Κύπρο. Και όταν πριν λίγες μέρες είπα και το ξαναλέω ότι μετά το Ισραήλ η επόμενη στόχη είναι η Δύση και η επόμενη στόχη είναι συγκεκριμένα και η Κύπρος και η Ελλάδα, κάποιοι ενοχλήθηκαν. Αλλά αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Και η στόχη, το λέω, δεν θα είναι μόνο η στόχη του Ισραήλ, εναντίον του Ισραήλ, όχι μόνο στόχη εναντίον των Εβραίων γενικά και αόριστα, αλλά θα είναι και στόχη εναντίον των υπόλοιπων δυτικών χριστιανικών κοινωνιών. Θα είναι και στόχη και εναντίον των Ελλήνων και εναντίον των Κυπρίων γενικά και αόριστα. Και εναντίον όλων των άλλων κατοίκων της Δύσης. Το είδαμε αυτό στη Γαλλία, το είδαμε αυτό στις Βρυξέλλες. Ας ξυπνήσει η Δύση. Ας ξυπνήσει η Δύση, γιατί τώρα αυτό που γίνεται είναι ένας ανίερος, φανατικός τζιχάντ πόλεμος εναντίον όλων των απίστων από την πλευρά του φανατικού Ισλάμ, που προωθείται διαμέσου του Ιράν, προωθείται διαμέσου του Κατάρ, προωθείται διαμέσου όλων όσων υποστηρίζουν αυτές τις, πώς το λένε, ισλαμοφασιστικές, ισλαμοναζιστικές, πώς το λένε, ιδεούλες και οργανώσεις. Αυτό το θέμα. Και το θέμα είναι εδώ πέρα τι γίνεται. Ακούω διάφορους που λένε, μα γιατί το Ισραήλ δεν μπαίνει ακόμα στρατιωτικά, πώς το λένε, χερσαία μέσα στη Γάζα. Και κάποιοι χαίρονται και καλά ότι το Ισραήλ φοβάται. Το Ισραήλ δεν φοβάται. Το Ισραήλ ξέρει πάνω τώρα, στη δοκιμένη φάση του πολέμου, ξέρει, ελπίζω και το λέω αυτό με όλη μου την καρδιά, ο απλός εβραϊκός λαός στο Ισραήλ, στην πλειοψηφία του, έχει ξυπνήσει και πρόκειται να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Τώρα, το Ισραήλ ξέρει τι θα κάνει. Το ελπίζω. Από την άλλη πλευρά, σας το λέω και πάντα, εγώ δεν εμπιστεύομαι 100% την στρατιωτική ηγεσία, τη σημερινή, όπως και ένα κομμάτι της πολιτικής ηγεσίας, γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποια παιχνίδια που παίζονται από πίσω. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι εάν δεν ξυπνήσει τόσο η στρατιωτική και όσο η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και να αποτελειώσει εντελώς τώρα τη Χαμάς και κάθε άλλη Ισλαμική τρομοκρατία μέσα στη γη του Ισραήλ, όχι μόνο στη Γάζα. Ο εβραϊκός λαός έχει ξυπνήσει και ξέρει πολύ καλά ότι τελικά δεν υπάρχει περιθώριο να αποδεχτεί, να ξυπνήσουμε, να συνεχίσουμε να ζούμε τις ζωές μας, πώς το λένε, κανονικά μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 μέχρι την απόλυτη νίκη εναντίον των εχθρών μας. Αυτό, με τη βοήθεια του Θεού. Αυτό. Αυτό. Και θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα, με αυτή την ηγεσία ή με άλλη ηγεσία, δεν παίζει ρόλο, μέχρι τέλους. Σας το λέω, μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Το αίμα των δικών μας αθώων παιδιών, γυναικών, ανδρών, γερόντων, 1400 και δολοφονημένοι, σφαγμένοι Εβραίοι, και όχι μόνο Εβραίοι, και άλλοι Ισραηλινοί και μη Εβραίοι που δολοφονήθηκαν
τόσο άναντρα. Τόσο άναντρα. Πριν 16 μέρες, αυτό το αίμα πρέπει να εκδικηθεί. Όχι μόνο για εκδίκηση. Που η εκδίκηση, η δίκαια εκδίκηση χρειάζεται να έρθει. Για το αυτό δικό χαμένο αίμα. Αλλά ακόμα περισσότερο, προσέξτε, ο σημάδι είναι να καταλάβει ο κάθε εχθρός του εβραϊκού έθνους, ισλαμιστής και μη ισλαμιστής, ότι δεν θα τολμήσει ξανά να κάνει κάτι τέτοιο στον εβραϊκό λαό. Αυτό. Αυτό και μόνο. Γιατί αλλιώς ανοίγουν οι αισκοί του αιώλου και τους λέμε, κοιτάξτε να δείτε, αφού αν εμείς, πώς το λέμε, αποδεχτούμε κάτι τέτοιο, θα έρθει ο εχθρός και θα πει, οποιοδήποτε άλλος εχθρός και θα πει, α, έτσι είναι οι Εβραίοι, ας τους δώσω ακόμα ένα χτύπημα στο κεφάλι και θα θεωρούμε και άλλους νεκρούς. Όχι λοιπόν. Δεν πρόκειται. Δεν πρόκειται. Πριν 70 και χρόνια, κατά το φοβερό ολοκαύτωμα, είπαμε ποτέ ξανά και λέγαμε πάντα δεν είχαμε Ισραηλινό στρατό, δεν είχαμε στρατό του Ισραήλ για να αντιμετωπίσει, όπως το λένε, τον Ναζί εχθρό τότε. Σήμερα όμως έχουμε στρατό. Έχουμε δικά μας παιδιά στον πόλεμο, στην πρώτη γραμμή του πολέμου, που είναι έτοιμοι να θυσιαστούν υπέρ του εβραϊκού λαού. Έχουμε όπλα. Έχουμε δύναμη. Έχουμε ακόμα και την υποστήριξη ένα μεγάλο κομματιού πια της Δύσης. Δεν γίνεται να κάνουμε πίσω. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα, το ποτέ ξανά αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει ποτέ ξανά. Όχι γενικά ποτέ ξανά, σας παρακαλούμε έθνη, ποτέ ξανά μη μας ξανακάνει το ολοκαύτωμα. Ή άλλη σφαγή τέτοια. Ποτέ ξανά σημαίνει ότι εμείς, με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια των δικών μας όπλων, δεν πρόκειται να αφήσουμε να μας ξανακάνουν κάτι τέτοιο. Και αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα πρέπει να το πληρώσουν μέχρι να φτύσουν αίμα. Έτσι ώστε να μην ξανά τους περάσει από το μυαλό. Ακόμα και αν θέλουν, να μην τους ξαναπεράσει κανέναν το μυαλό. Να έχουν το θράσος και το θάρρος να σηκώσουν χέρι εναντίον Εβραίου. Ακόμα και μια τρίχα Εβραίου να πέσει. Αυτό. Αυτό που γίνεται σήμερα. Τη βλέπουμε διάφορες τρομοκρατικές και ισλαμικές επιθέσεις και αντισημιτικές επιθέσεις εναντίον Εβραίων και εκτός του Ισραήλ. Και γενικότερα εναντίον χριστιανών και εκτός του Ισραήλ. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα. Τώρα. Είναι στο χέρι μας, με τη βοήθεια του Θεού, και θα το κάνουμε. Συνεχίζουμε.